Και πάμε για το γλυκό της ημέρας. Τάρτα σοκολάτας. Η κλασική τάρτα σοκολάτας, χωρίς πολλά υλικά. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε μία τάρτα γαλλικής φινέτσας, που όπου και να τη βγάλετε, όλος ο κόσμος απλά θα πει ότι ποιος είσαι ρε φίλε και έκανες μία τέτοια ωραία τάρτα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και τη φτιάχνουμε. Για την τάρτα σοκολάτας θα χρειαστούμε για τη βάση 180 γραμμάρια βούτυρο κρύο συν έξτρα για τη φόρμα, 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 50 γραμμάρια κακάο, μία πρέζα αλάτι, ένα αυγό μεσαίο και μία κουταλιά της σούπας νερό. Για την γκανάς, 400 γραμμάρια κουβερτούρα ψιλοκομμένη, 250 γραμμάρια γάλα πλήρες και 100 γραμμάρια βούτυρο. Για το σερβίρισμα, δυόσμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να φτιάξουμε για μία τάρτα είναι τι? Μάρα. Μπράβο. Φτιάχνουμε μία τάρτα σοκολάτας, οπότε σίγουρα το ζυμαράκι που πρέπει να φτιάξουμε είναι σοκολατένιο. Έχουμε κάνει pâte sucré, δηλαδή τα ζυμάρια για τάρτες. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα κάνουμε μία pâte sucré σοκολάτας. Δεν θα βάλουμε σοκολάτα, θα βάλουμε κακάο για να γίνει έτσι σκούρα, να θυμίζει ότι τρώμε μία ωραία τάρτα σοκολάτας. Και γι' αυτό το λόγο, για να κάνουμε μία pâte sucré ή pâte brisé, η διαδικασία πάντα είναι σχεδόν η ίδια. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να κόψουμε το βούτυρο σε μικρά-μικρά κυβάκια, εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία, να σας πω την αλήθεια. Πρώτη φορά που έκανα τάρτα ήταν όταν ήμουν στην Αγγλία, που έπρεπε κάθε μέρα να κάνω τάρτα γκοργοντζόλα στο μαγαζί που δούλευα, το πρώτο μαγαζί που δούλευα, στο Brighton. Και μου δείξανε πρώτη φορά πώς να κάνω την τάρτα 100% από την αρχή. Και μου φάνηκε λίγο περίεργο και έλεγα, μα τι κάνουν αυτοί, κάνουν την τάρτα, ακόμα και το ζυμάρι το κάνουν μόνοι τους. Γιατί δεν το παίρνουν έτοιμο? Και όντως εκεί πέρα συνειδητοποίησα το πόσο μοναδικό γίνεται το ζυμάρι όταν το φτιάχνεις μόνος. Είναι άλλη εμπειρία. Λοιπόν, έχω το βούτυρο παγωμένο, θα ρίξω μέσα το αλεύρι. Θα ρίξω μέσα την άχνη ζάχαρη. Θα ρίξω μέσα και το κακάο. Θα ρίξω μέσα και το αλάτι. Και ουσιαστικά έριξα όλα τα στερεά μου υλικά μαζί με το βούτυρο. Εντάξει, γιατί το κάνω αυτό? Γιατί θέλω να διαλύσω το βούτυρο. Θέλω το αλεύρι μου να γίνει σαν βρεγμένη άμμος. Θέλω κάθε κόκκος από αλεύρι. Έλα εδώ, Διονύση, να εξηγήσουμε στον κόσμο. Πάρε αυτό το, εδώ πέρα, το βάζο που έχω μέσα. Μπράβο. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι αυτός είναι ένας κόκκος από αλεύρι. Σήκωσε το ψηλά να το δει ο κόσμος. Μπράβο. Αυτό που κάνω τώρα τι είναι? Εδώ τρίβοντας το βούτυρο μαζί με το αλεύρι. Το ίδιο πράγμα. Όχι. Το ενσωματώνεις. Δεν ενσωματώνεις. Ο κόκκος του αλευρού μένει ίδιος. Απλά γύρω-γύρω αλήφω με βούτυρο το κάθε αλεύρι. Καταλαβαίνεις? Ναι. Πιάστο λίγο γύρω-γύρω. Τι κάνω εγώ τώρα? Μπράβο. Γύρω-γύρω αλήφω τον κάθε κόκκο από αλεύρι με βούτυρο. Οπότε, με αυτό που κάνω τι πετυχαίνω? Δεν μπορεί να γίνει ψωμί το ζυμάρι μου. Επειδή καθώς μετά θα ρίξω και λίγο αυγουλάκι και λίγο νεράκι για να δέσω το μείγμα, επειδή κάθε κόκκος από αλεύρι και κακάο θα έχει γύρω-γύρω βούτυρο, ουσιαστικά δεν θα ενωθεί ποτέ το ένα με το άλλο. Το βούτυρο θα τα κρατήσει μακριά. Άμα ανακατέψω για πολλή ώρα, βέβαια, κάποια στιγμή το βούτυρο θα φύγει και θα κολλήσουν. Οπότε, τι θα πετύχω να έχει η ζύμη μου για την τάρτα? Την απόλυτη υφή. Θα είναι κράμπουλ, θα λιώνει, γιατί δεν θα έχουν ενωθεί τα αλευράκια μεταξύ τους. Το καταλαβαίνεις, το λέω όσο πιο απλά γίνεται. Και ουσιαστικά θα έχω το απόλυτο αποτέλεσμα που μπορώ να έχω σε μια τάρτα. Το πιασες? Το πιάσα. Και κοίταξε εδώ. Υπάρχει το αλεύρι, αλλά το αλεύρι είναι σαν βρεγμένη άμμος που το έχω καλύψει με βούτυρο. Τώρα, ρίξε μου μέσα ένα αυγό. Και το νεράκι? Όχι νεράκι, θα μου ρίξει μία κουταλιά της σούπας. Παγωμένο, έτσι. Μην ρίξει τσόφλι, έχω κάνει τόσο διαδικασία. Αλλά υπήρχε περίπτωση. Και ρίξε μία κουταλιά της σούπας νερό μέσα. Κρύο, παγωμένο. Λίγο ακόμα. Εδώ. Τώρα να κατέβω. Και εκεί πέρα που ήταν βρεγμένη άμμος, κοιτάξτε εδώ, με μόλις μία κουταλιά της σούπας νεράκι και ένα αυγό, έγινε ζυμάρι. Τώρα, δεν πρέπει να καταστρέψω αυτό που έκανα τόση ώρα. Τι δεν πρέπει να κάνω? Δεν πρέπει να παρανακατέψω το ζυμάρι μου, γιατί άμα παρανακατέψω, ουσιαστικά το βούτυρο θα φύγει από τα αλεύρι και θα ενωθούν τα αλεύρια μεταξύ τους και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Ωραία. Οπότε, πώς το βλέπεις? Μια χαρά. Βγάλε τη μευράνη. Περίμενε τώρα να ολοκληρώσουμε το θέμα μας. Λοιπόν. Το κόψεις? Όχι. Βάζω. Ωραία. Και τώρα τι πρέπει να κάνω? Τυλίγουμε και το αφήνουμε να ξεκουραστεί. Να κρυώσει. Να κρυώσει. Θέλουμε να κρυώσει ξανά το βούτυρο, γιατί το έχω πιάσει με τα χέρια μου και έχει ζεσταθεί. Πάμε να φέρω από το ψυγείο ένα έτοιμο ζυμάρι που έχω. Να σας δείξω. Ωραία, φύγε τώρα. Λοιπόν, το ζυμάρι μας πρέπει να κρυώσει και να γίνει κάπως έτσι. Για να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε μετά με το πλάστη. Τώρα,
Αυτή τη διαδικασία μπορούμε, γιατί τώρα εγώ τι θα κάνω, θα πάρω αυτό το ζυμάρι, θα βάλω αλευράκι, θα το ανοίξω με το πλάστικ και θα στώσω στην ταρτιέρα μου. Τώρα, άμα δεν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, γίνεται και να δουλέψουμε αυτό το ζυμάρι εφόσον δεν είναι πολύ μαλακό. Δηλαδή, άμα το έχετε δουλέψει πολύ με τα χέρια σας και έχει λιώσει το βούτυρο, τότε τι θα χρειαστεί, να πάμε ψυγείο. Αλλά άμα είναι σε αυτό το σημείο που είναι και αυτό τώρα, έχω ακόμα σοκολάτες, δεν πειράζει, μπορούμε να συνεχίσουμε και αυτό θέλω να σας δείξω. Θα σας αποδείξω ότι μπορούμε τελικά να συνεχίσουμε και να χρησιμοποιήσω το ίδιο ζυμάρι που έχω εδώ πέρα. Εντάξει, αυτό που θα κάνω είναι πάρα πολύ απλό. Θέλω ελάχιστο βουτυράκι εδώ. Εδώ είμαστε. Ναι, θα το πάω κατευθείαν γιατί νομίζω ότι και εσάς θα σας διευκολύνει να πάτε κατευθείαν, έτσι δεν είναι. Ναι. Και παίρνω μία ταρτιέρα και το μόνο σημείο που κολλάει η τάρτα μας είναι συνήθως αυτό εδώ πέρα το πλαϊνό. Το βλέπεις, εδώ πέρα που έχει τις πτυχώσεις. Οπότε, φροντίζω εδώ γύρω-γύρω να βάλω βουτυράκι. Θα βάλω και κάτω. Και έτσι όπως είναι, θα το βάλω εδώ. Αφού αλείψω με λίγο βούτυρο, η ταρτιέρα μου είναι 28 εκατοστών. Και τι θα κάνω. Θα απλώσω εδώ με τα χέρια. Εντάξει. Κανονικά δεν γίνονται έτσι τα ζυμάρια. Γίνονται έτσι. Απλά επειδή θέλω να κάνετε όλη τη συνταγή και άμα την κάνω έτσι νομίζω ότι θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ και ίσως να σας αποτρέψει στο να την κάνετε. Δεν με πειράζει. Πρώτη φορά κάντε την έτσι και τη δεύτερη φορά κάντε την έτσι και δυσκολευτείτε. Εντάξει. Όπως βλέπεις, κοίτα εδώ Μίτσο τι κάνω. Πάντα η τάρτα μας για να μας πετύχει θέλουμε το γύσο να ξεπερνάει την ταρτιέρα. Γιατί? Γιατί άμα κάνω την τάρτα μου τώρα τέλεια και την κόψω και την ψήσω, η τάρτα μου θα συρρυκνωθεί, θα μπει μέσα. Οπότε τι κάνω πάντα. Πάντα γυρνάω λίγο εδώ την άκρη, εδώ, ώστε τα πλαϊνά να αγκαλιάζουν την ταρτιέρα και να μην μπορεί να συρρυκνωθεί η τάρτα προς τα μέσα. Βέβαια, με το να ψήσω την τάρτα μου, αυτά όλα που βλέπετε εγώ θα τα κόψω, είναι μπισκοτάκι που θα τα φάμε και θα γίνει τέλεια. Πώς φάνηκε ως τώρα η συνταγή? Εύκολη. Τώρα ήρθε η ώρα του ψησίματος. Παίρνω ένα πυρουνάκι. Γιατί κάνω τρύπες? Γιατί δεν θέλω να φουσκώσει η τάρτα μου. Εντάξει, το μόνο φουσκωτικό που έχει μέσα η τάρτα μου ποιο είναι? Το αυγό και το νερό. Γιατί το βούτυρο, το αλεύρι και όλα τα υπόλοιπα δεν έχουμε baking powder, δεν έχουμε σόδα, δεν έχουμε χτυπήσει το βούτυρο να αφρατέψει. Οπότε θέλουμε η τάρτα μας να βγει solid, μπισκοτένια και ωραία. Οπότε τώρα πρέπει να φροντίσω για αυτό το πράγμα. Πώς, πολύ απλά. Ξαναπαίρνω πίσω το μευράνι μου. Εδώ που έχει ανοίξει, βλέπετε δεν την πέταξα. Γιατί σκεφτόμαστε βέβαια και το περιβάλλον. Εδώ είμαστε, γυρνάω. Τώρα θα κόψω εδώ. Και έχω το κλασικό βάρος που σας έχω πει πολλές φορές. Και έτσι όπως είναι, τυλίγουμε τη μεμβράνη. Και άμα έχετε το φούρνο σας στους 150 με 160 βαθμούς, η μεμβράνη δεν θα καεί. Άμα ψήσουμε παραπάνω από 160, πρέπει να βάλουμε λαδόκολλα αντί για μεμβράνη, εντάξει. Οπότε, έτσι όπως είναι, παίρνω την τάρτα μου, θα τη βάλω μέσα στο φούρνο. Εδώ είμαστε. 160 βαθμούς προθερμασμένος ο φούρνος, θα ψήσω 30 λεπτάκια με το βάρος. Μετά από 30 λεπτάκια θα ανοίξω το φούρνο, θα βγάλω το βάρος, θα αφήσω την άκρη και θα συνεχίσω το ψήσιμο για άλλα 20 λεπτάκια. Θέλουμε σύνολο 50 λεπτάκια στους 160 μέχρι που να γίνει τραγανή, σεξι και ωραία. Με το που γίνει το ζυμαράκι μου, θα κόψω τα γύρω-γύρω, θα ετοιμάσω μια γρήγορη γκανάς και θα ρίξω εδώ πάνω για να ετοιμάσω τέρα το σοκολάτσι. Αυτό ήταν. Βουάλα. Εντάξει. Άμα κάνουμε την άλλη διαδικασία, τώρα έπρεπε ακόμα θα ήμασταν στο άνοιγμα, έτσι, καταλαβαίνεις. Απλά για πρώτη φορά θεωρώ ότι ίσως να είναι και πιο εύκολος τρόπος για να κάνετε τη συνταγή. Αυτά. Οι συνταγές τάρτα σοκολάτας είναι αρκετά κοινές στα βιβλία μαγειρικής του 18ου αιώνα, όπως το βιβλίο της Αγγλίδας Hannah Glass του 1747, The Art of Cookery Made Plain and Easy, που ήταν best seller για έναν ολόκληρο αιώνα. Η συγκεκριμένη συνταγή για τάρτα σοκολάτας χρειαζόταν ριζάλευρο ως πυκτικό. Το ρύζι και το ριζάλευρο χρησιμοποιούνταν συχνά εκείνη την εποχή που το ρύζι ήρθε στην Αγγλία και αργότερα στην Αμερική λόγω του ισχυρού βρετανικού εμπορίου με τις Ανατολικές και Δυτικές Ινδίες. Η ζύμη για την τάρτα μου είναι έτοιμη και θα κάνω αυτό που σας είπα πριν. Ουσιαστικά τι κάνω, παίρνω μαχαίρι εδώ και κόβω τις άκρες από την τάρτα μου, το ισιώνω εδώ. Βλέπετε, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο τι έκανα, φρόντισα να είναι ανοιχτή η τάρτα μου και να είναι τέλειο το γύσο μου για να μπορεί να κρατήσει τη γέμιση. Τώρα, αυτά όλα τι είναι εδώ. Ποιος θα τα φάει? Εγώ! Δεν τα... πω. Πάμε καλά. Εντάξει. Δεν
Όχι, τα σωστά τα μπισκότα γίνονται έτσι όπως τα κάναμε. Δηλαδή, η όλη διαδικασία. Ωραίο. Άρεσε. Είναι το απόλυτο μπισκότο της σοκολάτας, φίλε. Γιατί έχει μόνο βουτυράκι, κακάο και αλεύρι. Και επειδή κάναμε σωστά τη διαδικασία, όλη αυτή, είναι κάτι μοναδικό. Τώρα, σε περίπτωση που δεν θέλετε να τα φάτε μπισκότα, τι τα κάνετε. Θα σπάτε με τα χέρια, κάνετε ένα φανταστικό κράμπλ σοκολάτας και αφήνετε στην άκρη όποτε χρειαστείτε να σερβίρετε με ένα γλυκό ή ακόμα και μόνο με παγωτάκι να σερβίρετε με ένα φρουτάκι από πάνω. Τελείωσε, τους κερδίσετε όλους. Και πάμε τώρα να κάνουμε μία γκανάζ. Εντάξει, θα κάνουμε μία γκανάζ σοκολάτας γρήγορη. Ή θα βάλουμε 400 γράμμα γάλακτος, 400 κουβερτούρα σοκολάτας. Κουβερτούρα όμως, όχι γάλακτος. Γιατί άμα βάλουμε γάλακτος ή βάλουμε μία άλλη σοκολάτα, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να μειώσουμε το γάλα. Επειδή η κουβερτούρα έχει αρκετή ποσότητα σε βούτυρο κακάο, σφίγγει αρκετά η γκανάζ μας. Εντάξει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε ποιοτική σοκολάτα. Θα πάρουμε μία κουβερτούρα, ωραία σοκολατίτσα. Ή θα βάλουμε 400 γράμμα γάλακτος, 400 σοκολάτα για να κάνουμε την γκανάζ μας. Ή η εναλλακτική που έχω, σε περίπτωση που δεν έχετε στο σπίτι σας κρέμα γάλακτος, είναι να τη φτιάξουμε γαλατάκι. Γίνεται. Γίνεται. Βάζουμε 250 γραμμάρια γάλα. Εδώ. Πάνω στη φωτιά. Και 100 γραμμάρια βούτυρο και όπως θα διαπιστώσετε, άμα θα βάζαμε κρέμα γάλακτος θα βάζαμε 400, σωστά. Ενώ άμα θα βάλουμε γάλα και βούτυρο, σύνολο σε μάζα πόσο μας κάνει, 350. Έτσι δουλεύει, μην ανησυχείτε, δεν κάναμε κάτι λάθος. Λοιπόν, δίνω μία βράση και όση ώρα δίνω βράση, εδώ πέρα, σπάω την κουβερτούρα μου. Εδώ και εδώ και εδώ. Η διαδικασία του να κάνουμε μία γκανάζ με γάλα αντί για κρέμα γάλακτος είναι λίγο πιο δύσκολη. Στην κρέμα γάλακτος όντως δεν μπορεί να αποτύχει κανείς, ενώ με το γάλα μπορεί και να πάει κάτι λάθος. Πώς μπορεί να πάει κάτι λάθος, άμα δεν προσέξουμε λίγο, μπορεί να έχει κομματάκια η γκανάζ μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Γιατί εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε γαλακτοματοποίηση. Έχουμε να ενώσουμε το γάλα μαζί με την κουβερτούρα. Ενώ στην κρέμα γάλακτος δεν χρειάζεται να κάνουμε την όλη διαδικασία, γιατί γίνεται αυτομάτως από μόνη της. Το πιάσες, Μίτσο. Ναι. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Απλά εδώ πέρα τι θέλω. Θέλω να μην παραβράσω το γάλα μου, δεν θέλω να το κάψω, αλλά θέλω να είναι καυτό, ρε φίλε. Τα καταλαβαίνεις. Ναι. Θέλω να είναι super, super καυτό. Λοιπόν, η σοκολάτα μου είναι σχεδόν έτοιμη. Και εδώ, και εδώ, και εδώ. Λοιπόν. Ανακατεύω, να δω τι γίνεται. Εδώ είμαστε. Και θέλω να μου πεις το γάλα μου έχει πάρει βράση, πώς το βλέπεις. Νομίζω ότι είναι καλά. Μαζί με το βούτυρο. Οπότε τι κάνω τώρα. Βάζουμε σοκολάτα. Εφόσον βράζει το γάλα, ρίχνουμε μέσα την κουβερτούρα. Ανακατεύουμε. Ε. Ναι. Όχι. Αφήνουμε λίγη ώρα. Γιατί άμα ανακατέψουμε κατευθείαν φίλε Διονύση. Ναι, και δυστυχώς δεν θα πάρουμε γκανάζ. Δεν χαλάς ο κόσμος, γιατί αυτό που θα κάνουμε μετά είναι να ζεστάνουμε λίγο παραπάνω, εντάξει. Απλά μπορεί να σας πιάσει ένας μικρός πανικός και είναι κάτι που δεν θέλω σε καμία περίπτωση. Τώρα ήρθε η ώρα να ανακατέψω. Το κάναμε, ναι. Μετά από το είχαμε βγάλει από πριν, είχαμε σβήσει τη φωτιά. Μετά από 15-20 δευτερόλεπτα θα έχει μαγαλακώσει η σοκολάτα και μπορούμε να ανακατέψουμε. Και εκεί πέρα που το γάλα ήταν λευκό, άρχισε να γίνεται σοκολατούχο γάλα. Μετά αρχίζει να γίνεται μια ζεστή σοκολάτα. Και στη συνέχεια θα γίνει μία φανταστική γκανάζ. Αυτό ήταν. Δύσκολο ή εύκολο. Εύκολο. Ναι, εντάξει, αυτή η γκανάζ μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί έχει το βούτυρο μέσα. Το βούτυρο το κανονικό, όχι το βούτυρο από την κρέμα γάλακτος. Όχι πως η άλλη γκανάζ δεν είναι ωραία. Αλλά σε μία τάρτα σοκολάτας έτσι ποιοτική θα έκανα αυτή η γκανάζ. Γιατί μου βγάζει ακόμα πιο έντονη τη γεύση σοκολάτας. Κατά έναν περίεργο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Αλλά όταν κάνω γκανάζ με κρέμα γάλακτος, μου βγάζει λίγο τη γεύση της κρέμας γάλακτος. Ενώ όταν κάνω με βούτυρο γάλα και σοκολάτα, πάντα μου είναι πιο έντονη και ατόφια η γεύση της σοκολάτας. Βγήκε η συνταγή μας. Ε, τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Τη ρίχνουμε πάνω στην τάρτα. Λοιπόν, και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι πάρα πολύ απλό. Βγάζουμε έτσι όπως είναι την τάρτα μας από μέσα. Όπως βλέπετε το κέλυφος είναι τέλειο. Είναι στεγανό και πάρα πολύ ωραίο. Και ρίχνουμε την γκανάζ μας μέσα στην ταρτιέρα. Τέλειο. Ε. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Κολλάσι. Τώρα, η επόμενη ερώτηση. Βάζουμε ψυγείο ή όχι. Βάζουμε. Εννοείται. Αλήθεια, ε. Το θέλει. Έτσι, ε. Εγώ λέω ναι. Εγώ λέω. Λοιπόν. Αγαπητοί φίλοι, θα σας πω κάτι. Η τάρτα μας τρώγεται σε θερμοκρασία δωματίου. Ή βάζετε στο ψυγείο να παγώσετε και μετά βγάζετε και αφήνετε μισή ωρίτσα εκτός για να μπορέσουμε να σερβίρουμε, ή περιμένετε κατευθείαν να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Η ίδια ώρα θα είναι.
Άμα βάλω στο ψυγείο, θα κρυώσει σε μία ώρα και μετά θα την αφήσω μισή ώρα και θα μπορώ να κόψω κομμάτι. Άμα την αφήσω έξω, σε μία μισή δύο ώρες θα είναι έτοιμη. Οπότε είναι μία ή άλλη, δεν κερδίζετε τίποτα. Εγώ θα αφήσω έξω, έτσι όπως είναι, να κρυώσει, να σεταριστεί και μόλις είναι έτοιμη θα κόψουμε κομμάτι για να σερβίρουμε. Και η τάρτα σοκολάτας μας είναι έτοιμη. Αυτό που θέλω είναι λίγο ζεστό νεράκι εδώ. Γιατί θέλω ζεστό νεράκι, για να φαίνεται πιο smooth το κόψιμο, να μην κολλάει το μαχαίρι. Βάζουμε ζεστό νεράκι να ζεσταθεί το μαχαίρι και σκουπίζουμε το νερό. Το νερό δεν το θέλουμε, είναι εχθρός μας. Και αυτό που θέλω να δείτε είναι πόσο φανταστικά που μπαίνει το μαχαίρι μέσα στην τάρτα μας. Τώρα ξανά ζεσταίνω εδώ. Είναι φανταστικό γλυκό, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν γίνεται, ας πούμε, να κάνεις αυτό το γλυκό, να το βγάλεις κάπου και να μην πούνε ότι ασχολήθηκες πραγματικά. Δηλαδή, φαίνεται ότι έχει μία... Ποια είναι η λέξη, πώς να το πω. Μία αρχοντιά αυτό το γλυκό. Έχει το κάτι της παραπάνω, δηλαδή... Δεν Τα είναι... Μία. Όχι, είναι κλασάτο, ρε φίλε. Δεν είναι... Είναι το γλυκό που πραγματικά, ας πούμε, είναι το απόλυτο. Εδώ πέρα, ξέρεις, δεν λες και πολλά. Το βγάζεις στο τραπέζι. Λες, παιδιά, αυτό είναι το γλυκό σας, πάρτε. Η απόλυτη γκανάζ, η απόλυτη βάση, στην απόλυτη της εκδοχή. Και για του λόγου το αληθές, αυτό το αφήνω εδώ, για να πάρουν έτσι ωραία πλάνη, να βάλω ένα μυρωδικό από πάνω, θέλετε. Άντε να βάλω και ένα πλαστινάκι, εσείς να υπάρχει, εδώ. Και αυτό το χαλάμε, σκέτο ήταν πιο ωραίο, αλλά δεν πειράζει. Και θέλει κανείς να δοκιμάσει. Τι ερώτηση θα έρθει, όλοι, αλλά αφήνουμε τον Μπελέση σήμερα. Τον Μπελέση. Εγώ το Διονύση βλέπω. Αυτό, θα έρθει αυτός που δεν δουλεύει καθόλου. Α, ναι. Έλα εδώ. Ακού τώρα. Αυτή η τάρτα στη θερμοκρασία δωματίου είναι εμπειρία. Αυτό που θέλω να καταλάβεις είναι ότι δεν το μασάς και το καταπίνεις. Δούλεψε το. Φάτο. Άστο να βγάλει σοκολάτα τα αρώματα. Άσε να βγάλει το κράμπουλ, την υπέροχη υφή του. Άσε να βγάλει όλη αυτή η υπέροχη εμπειρία που έχουμε κάνει σε ένα κομμάτι να βγει μέσα στο στόμα σου. Και μετά πάρε το υπόλοιπο κομμάτι. Και απόλαυσε το γλυκό σου. Για πόση ώρα? Για πολύ. Σιγά σιγά. Εντάξει. Πολύ ωραίο. Εντάξει. Μην το φας κατευθείαν. Σιγά σιγά. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι μια τάρτα που πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξετε. Για την τάρτα σοκολάτας, σε μπολ βάζουμε το βούτυρο, το αλεύρι, τη ζάχαρη, το κακάο, το αλάτι και ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μέχρι το μείγμα να πάρει την υφή βρεγμένη σάμου. Προσθέτουμε το αυγό, το νερό, ανακατεύουμε καλά, τυλίγουμε τη ζύμη με διάφανη μεμβράνη και μεταφέρουμε στο ψυγείο. Σε βουτυρωμένη φόρμα μεταφέρουμε τη ζύμη και την απλώνουμε δημιουργώντας γύσο. Τρυπάμε τη βάση της τάρτας, καλύπτουμε με μεμβράνη, τοποθετούμε από πάνω βάρος, κλείνουμε τη μεμβράνη, μεταφέρουμε στο φούρνο και ψήνουμε για 30 λεπτά. Αφαιρούμε τη μεμβράνη, ψήνουμε επιπλέον 20 λεπτά, αφαιρούμε από το φούρνο και κόβουμε το περισσευούμενο γύσο. Για την γκανάζ, σε κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε το γάλα και το βούτυρο και αφήνουμε να πάρουν μία δράση. Ρίχνουμε μέσα την κουβερτούρα και ανακατεύουμε. Βγάζουμε την τάρτα από τη φόρμα, ρίχνουμε την γκανάζ μέσα στην τάρτα και αφήνουμε να κρυώσει. Κόβουμε την τάρτα σε κομμάτια και σερβίρουμε με δυόσμο.